θα πρέπει από κάπου, επειδή μια κουβέντα πρέπει να έχει κοινά σημεία αφεντηρίας, να εξηγηθούμε όμορφα και στα ράτα και με τους έξυπνους εκεί στη Βουλή και με τους τοπικούς εδώ και μεταξύ μας. Είπε προηγουμένως κάποιος συνομιλητής για το κέρδος, για το χρέος, πώς δημιουργήθηκε, τι έγινε. Ας μας πει κάποιος, να συζητήσουμε, να μας πούν, να μας πληροφορήσουν. Μας κρατά στο σκοτάδι για να μας κουλατρήσουν όπως γουστάρουν αυτοί. Λοιπόν, απαιτούμε ενημέρωση, ποιος τα πήρε, πότε τα πήρε, πόσα πήρε, για ποιο λόγο. Και την επόμενη φορά, για να σας χαιρετήσω, θέλω όταν θα έρθουμε εδώ, καθένας να σκεφτεί και μία λύση για το πρόβλημα. Όλοι, 15.000 μυαλά είναι καλύτερα από 5 από 1. Πρέπει να σκεφτούμε για το μέλλον μας τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε από τον τόπο μας, από τα πάρκα μας, από την πόλη μας, από τις γειτονιές μας, από τα πεζοδρόμια μας. Ο καθένας μπορεί να κάνει πολλή δουλειά εκεί που βρίσκεται, εκεί που ζει, εκεί που εργάζεται, εκεί που συναστρέφεται, εκεί που διασκεδάζει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Μία μικρή παρέμβαση από μένα, πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Παρασός για την ενημέρωση, ίσως κάποιοι από εσάς έχουν δει είτε στο ίντερνετ είτε σε ιστοσελίδες είτε από όπου ενημερωθείτε ένα αίτημα για μια επιτροπή ελέγχου. Ναι, για μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου του χρέους. Αυτό δηλαδή ουσιαστικά ζητάμε να συσταθεί από ειδικούς αλλά και απλούς πολίτες που έχουν τη δυνατότητα τέλος πάντων οικονομολόγους προφανώς. Να διερευνήσουν τη φύση αυτού του χρέους. Γιατί όταν λέμε χρέος μέσα σε μια λέξη, περιλαμβάνεται και μια διαδικασία, ας πούμε, που είναι, ξέρω εγώ, από το 1850, ας πούμε, δάνεια. Κάποια από αυτά τα έχουμε πληρώσει πάνω από 1000 φορές. Λοιπόν, κάποια από αυτά ίσως πρέπει να μπουν κάποια στιγμή και στο χρονοτούλαπο της ιστορίας και να τα αρνηθούμε. Δεν υπάρχει λόγος να πληρώνουμε συνέχεια αυτά τα πράγματα. Θέλω λοιπόν να πω ότι όπου συναντάτε αυτό το αίτημα, να το ψηφίζετε και να το ενισχύετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κουργούσης Σάββας. Καταρχήν, καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Συντοπίτες και λίγοι αγανακτισμένοι, είμαι και εγώ ένας αγανακτισμένος πολίτης, ο οποίος έρχομαι για πρώτη φορά στη συγκέντρωση αυτή. Την είχα ακούσει, την είχα δει και από το ίντερνετ, αλλά λόγω λοιπόν, δουλειών δεν είχα το χρόνο να έρθω. Τώρα είμαι εδώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Παπαντρέου. Πριν κάποιους μήνες μας έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν. Και να του πω εγώ, κύριε Παπαντρέου, πού είναι τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά. Λεφτά δεν υπάρχουν. Είστε άχρηστοι. Είστε άχρηστοι. Βουλιάξατε την Ελλάδα, βουλιάξατε τη Ρόδο, βουλιάξατε την Ελλάδα, βουλιάξατε τη Ρόδο, βουλιάξατε όλους, μας έχετε αφήσει όλους χωρίς δουλειά. Εγώ προσωπικά είμαι 25 χρονών και δεν βρίσκω δουλειά να δουλέψω. Πού είναι τα λεφτά. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, οι Έλληνες ξυπνήσανε, τα κορόιδα ξυπνήσανε. Συμπλήκια κανενός δεν είμαστε και βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Συμπλήκια κανενός δεν είμαστε, ούτε ψυπλήκια ούτε πιόνια. Οι Έλληνες ξυπνήσανε και φαίνεται από τη σημερινή συγκέντρωση που είναι περίπου 3.000 άτομα εδώ. Φαίνεται και βάλτε το στο μυαλό σας, κύριε Παπαντρέου. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Τουράιν. Λέγομαι Γιάννης Τουραίτης, είμαι γιατρός στο νοσοκομείο πάνω από 2 δεκαετίες. Βλέπω αυτό που ζω στο νοσοκομείο τόσες δεκαετίες είναι μια έκπτωση η οποία γίνεται εις βάρος των
ασθενών μας. Έχουμε ένα νοσοκομείο υποστελεχωμένο, το οποίο λειτουργεί πάντα με μια λογική της οικονομίας. Όταν η οικονομία δεν σηκώνει ούτε η υγεία, ούτε η ακεραιότητα,